είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Ναύαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ επίσης. Τώρα, ας πούμε, έχουμε και καλές θερμοκρασίες για Ιούνιο μήνα. Θέλουμε όσο πιο νωρίς έρχεται το καλοκαίρι, τόσο πιο πολύ φεύγει το μυαλό μας. Αλλά είναι τέτοια τα γεγονότα, κύριε Φενέκε. Και δύσκολα είναι γενικά στο διεθνές στερέωμα που πρέπει να στεκόμαστε και να είμαστε και να παραμένουμε και λίγο γιωμένοι. Θέλω να ξεκινήσουμε και να σας ρωτήσω να κάνουμε μία πρώτη αποτίμηση, γιατί έχουν περάσει 9 μέρες μετά τις ευρωεκλογές, να κάνετε μία πρώτη αποτίμηση του πώς ψήφισαν και οι Έλληνες για την Ελλάδα στην Ευρώπη, αλλά και οι Ευρωπαίοι. Και αν αυτά που ακούτε στο δημόσιο λόγο, οι τοποθετήσεις των περισσότερων εκ των δημοσιολόγων είναι στη σωστή ή όχι κατεύθυνση? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια τάση, στην Ελλάδα κυρίως είναι πολύ μεγάλη, να μπαίνουν στα ψηφοδέλτια άτομα μεγάλης δημόσιας αναγνώρισης, προκειμένου να μαζέψουν ψήφους και να λύσουν ένα εσωτερικό πολιτικό ζήτημα που είναι ότι έχουμε μετασχηματίσει τις ευρωπαϊκές εκλογές στην ουσία σε επιβεβαίωση των εθνικών εκλογών για το κοινοβούλιο. Αυτό κατά την άποψή μου είναι κακό, διότι στο κοινοβούλιο και γενικά σε διεθνή όρονα πρέπει να πηγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να διαχειριστούν τις υποθέσεις από την πρώτη στιγμή. Διότι αν κάποιος πάει, ας πούμε, και θέλει ένα χρόνο μέχρι να καταλάβει τι συμβαίνει και άλλο ένα χρόνο για να μάθει το διαδικαστικό ζήτημα, τα νομικά ζητήματα που τρέχουν κλπ. Πέρασε η θητεία του, δεν πρόσεξε τίποτα. Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο. Αν δει κανένας το. Υπάρχει μια λήψη αξιολόγησης ευρωπαϊκή που δείχνει ποια είναι η θέση των ευρωβουλευτών μας, αξιολογούμενη από τις παρεμβάσεις τους, από τη συμμετοχή τους στις επιτροπές κλπ. Στη θέση 128 ήταν η κυρία Σπυράκη, στην 140 τόσο ήταν ο κύριος Παπαδημούλης και όλοι οι άλλοι ήταν κάτω από τη θέση 350-400. Και ο τελευταίος είχαμε την τιμή να είναι δικός μας ευρωβουλευτής. Ο κύριος Παπανδρέου, αν δεν απατώμε. Ο κύριος Παπανδρέου. Το οποίο και μάλιστα βγήκε και πρώτος στις ψήφους. Έτσι. Δεν το θέτω πολιτικά. Το θέτω καθαρά δεοντολογικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος αξιολογείται τελευταίος στη λίστα παρουσιών και συμμετοχής στο Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορεί να βγαίνει και πρώτος σε ψήφους στην Ελλάδα. Δηλαδή δείχνει μια αντίφαση. Έτσι. Αυτό είναι ένα κακό αποτέλεσμα, το οποίο βέβαια εσείς τώρα το φέρνετε σε γνώση, εμείς λίγο οι δημοσιογράφοι όταν τα ψάχνουμε, αλλά γενικότερα στο δημόσιο λόγο ούτε αυτό έχει ακουστεί. Από κανένα, από τα μεγάλα, από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης και μάλιστα επειδή όντως η κυρία Σπυράκη ήρθε από τις πρώτες υποτίθεται σε θέση σε σχέση με τους υπολείπους Έλληνες ευρωβουλευτές, πανηγύριζε και όλος, αλλά το θέμα είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο ψηλά στο θέμα της επίδρασης αλλά και των ζυμώσεων που γίνονται μέσα στην Ευρώπη. Θα ήθελα λίγο να συνεχίσουμε. Οι Έλληνες πώς ψήφισαν, πιστεύετε? Ψήφισαν απογοητευμένοι, γιατί είχαμε μια πολύ μεγάλη αποχή. Θέλω να πω, ήταν η πρώτη φορά που το 60% γύρισε την πλάτη του, ενώ θα μπορούσε να πει κάτι με τη φωνή του. Ξέρετε, θα το αποδέσω σε δύο λόγους. Ένας λόγος είναι πραγματικά ότι ήταν απογοητευμένοι λίγο από τις πολιτικές διαδικασίες και επειδή ακριβώς η συζήτηση δεν γινόταν για τα ζητήματα του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά γινόταν για θέματα αν το ποθενέσχες, αν έχει ένα σπίτι ή άλλο σπίτι κάποιος, ή τι είπε, ή πράγματα τα οποία ήταν ίσονο σημασία σε θέση με τις ευρωπαϊκές εκλογές. Και το δεύτερο είναι η ελλιπής ενημέρωση που υπάρχει στην ελληνική κοινότητα, στην ελληνική κοινωνία, πάνω στα ζητήματα της Ευρώπης. Δυστυχώς την Ευρώπη τη βάζουμε σε δεύτερη τη μοίρα και αυτό είναι πολύ κακό και έχουν ευθύνη και οι ευρωβουλευτές αυτό, διότι πέραν από τη συμμετοχή στο Ευρωκοινοβούλιο θα έπρεπε σε συνεχή βάση να ενημερώνουν και το εσωτερικό κοινό της Ελλάδος για το τι συμβαίνει και ποια είναι η σημασία των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Ξεκινάει μια νέα περίοδος. Βλέπουμε αυτό βέβαια, να πούμε κύριε Φενέκη, ότι συμβαίνει και στο εξωτερικό, όχι σε τέτοιο βαθμό όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό οι Ευρωπαίοι πολίτες πάλι έχουν μια δυσκολία στο να καταλάβουν πώς λειτουργεί το σύστημα. Αλλά πλέον νομίζω ότι έχει γίνει σαφές στους περισσότερους ότι το κουμάντο το κάνει η Κομισιόν. Και από εκεί και έπειτα είναι στο χέρι των ευρωβουλευτών να δεχθούν ή να τροποποιήσουν από αυτές τις οδηγίες ή τις γραμμές πλεύσεις που θέτουν όμως οι άνθρωποι που δεν είναι εκλεγμένοι,
Απλά μετά διορίζονται, παίρνουν το OK, το τσέκ από τους αρχηγούς των κρατών μελών και μετά το τσέκ από τους ευρωβουλευτές για να ξανακαθίσουν στις θέσεις των κομισάριων. Τώρα γίνεται άλλη μια τέτοια έτσι πρώτη συζήτηση, όπως έγινε, δεν βγήκε ακόμα κάτι. Ο κύριος Σαρλ Μισελ είπε πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για να δούμε ποιοι είναι αυτοί που θα αναλάβουν τα κορυφαία πόστα, τα κορυφαία αξιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρείτε ότι και εδώ θα έπρεπε κάτι να αλλάξει όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Βεβαίως, και θα σας πω κάτι. Πολλές φορές τα κυριότερα σημεία αυτή τη στιγμή που θα απασχολούσαν ενδεχομένως την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κοινή αγροτική πολιτική, η κοινή άμυνα και εξωτερική πολιτική, είναι οι χρηματοδοτήσεις που γίνονται. Είναι αρκετά ζητήματα που μας καίνε, τα χρειαζόμαστε. Άρα δεν δικαιούμαστε να λέμε είναι μακριά, δεν μας αφορά ή όχι. Αν δούμε τα κονδύλια που εισδρέουν στην Ελλάδα και το μέγεθός τους, είναι ένα τεράστιο ζήτημα και οι διεκδικήσεις που μπορούμε να κάνουμε μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα στο εσωτερικό της χώρας μας. Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι ακριβώς αυτός ο αντιφατικός τρόπος που ψήφισαν οι Ευρωπαίοι και ανάδειξαν τα ακροδεξιά και ακραία κόμματα της δεξιάς και κάποιους σκληροπυρηνικούς σε κάποιες περιοχές, δεν επέτρεψαν του να αποφασιστούν τα ευρωπαϊκά όργανα και θα ξανασυνεδριάσουν πάλι τις επόμενες μέρες, διότι υπάρχει, και μάλιστα υπάρχει και μια έκφραση που την είπε ο Ορμπάν που λέει δεν μπορεί να βγαίνουμε, λέει, πρώτοι στις ψήφους στα ακροδεξιά κόμματα και να συνεχίζουν οι κεντρώοι και οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλιστές να διεκδικούν περισσότερες θέσεις από εμάς στο Ευρωκοινοβούλιο και στα όργανα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποια είναι η συζήτηση που υπάρχει και πόσο σοβαρή είναι για όλους μας, διότι αν κυριαρχήσουν σκληρές πολιτικές εκ μέρους των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη, αυτό θα επηρεάσει και το εσωτερικό μας. Ναύαρχε, επειδή το αναφέρατε μόλις τώρα, θεωρείτε ότι είναι έτσι ομοιογενής αυτή η ακροδεξιά, είναι συμπαγής ή πολλές φορές και εμείς βλέπουμε ή βάζουμε προς την ακροδεξιά ανθρώπους που είναι απλά ευρωσκεπτικιστές με κάποιες ακραίες τάσεις ορισμένοι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που είναι παραδείγματος χάρη οικοσκεπτικιστές και δεν συμφωνούν, ενώ μπορεί να ανήκουν στον κεντρό χώρο, με τις ακρονεοφιλελεύθερες πολιτικές όσον αφορά την οικολογία και το περιβάλλον και την πράσινη μετάβαση. Αλλά θέλω να επανέλθω, είναι συμπαγής η ακροδεξιά όπως την εκλαμβάνουμε και εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη? Έχετε δίκιο, δεν είναι συμπαγής. Και μάλιστα θα έλεγα η ακροδεξιά, ας πούμε, της Ιταλίας και της Γαλλίας με την ακροδεξιά της Ουγγαρίας ή της Γερμανίας διαφέρει κατά πολύ. Και αυτό που εμείς στην Ελλάδα ονομάζουμε ακροδεξιά μερικές φορές, που είναι ψήφος διαμαρτυρίας για το μεταναστευτικό ή για τα ζητήματα των ΛΟΑΤΚΙ, όπως συνέβη με κανένα δύο κόμματα στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να τους εντάξουμε συλλήβιν στην ακροδεξιά. Όμως, το ζήτημα ποιο είναι? Ότι ακριβώς αυτή η πολυδιάσπαση που υπάρχει στο Ευρωκοινοβούλιο δεν επιτρέπει να υπάρχουν στιβαρές και ουσιαστικές πολιτικές. Ο λόγος διασπάται, τα επιχειρήματα τεμαχίζονται, και τελικά αυτοί που καταφέρουν να έχουν ενιαίο λόγο στο Ευρωκοινοβούλιο καταφέρουν να έχουν και τις πιο σοβαρές θέσεις. Θεωρείτε ότι το μεγάλο διακύβευμα που έρχεται για την επόμενη θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο ποιο είναι? Είναι το θέμα των οικονομιών πολέμου όπως μας έτσι συχνά πυκνά μας προετοιμάζουν οι ισχυροί ηγέτες σε ορισμένα κράτη και της Ιταλίας, η κυρία Μελώνη, και της Γαλλίας, ο κύριος Μακρόν, και της Γερμανίας, ο κύριος Σόλτς, κάτω από την ομπρέλα βέβαια και τα χτυπήματα στην πλάτη της Αμερικής με τις τελευταίες δηλώσεις και του κυρίου Στόντελμπεργκ. Η Ευρώπη υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε, οι πατέρες της, για να υπάρχει, να ζήσει ειρηνικά. Δηλαδή μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είπανε οι Ευρωπαίοι πρέπει να κάνουμε μία ομάδα, να γίνουμε η Ευρώπη των λαών, των εθνών κρατών, για να συμπορευτούμε στην δικιά μας την Ήπειρο όσο δυνατόν πιο ειρηνικά γίνεται. Τώρα πάμε πολεμικά. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα. Εδώ τώρα θέσατε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και θα πρέπει να δούμε καταρχάς αν η For the Lion στην Επιτροπή αλλά και η κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα όσο εκπροσωπήθηκαν, αν ήταν αποτελεσματικές. Και είδαμε ότι δυστυχώς δεν ήταν. Είδαμε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν κατάφεραν σε πολλά ζητήματα
να έχουν μια σοβαρή πολιτική πάνω στα κρίσιμα ζητήματα της Ευρώπης, που πέραν της κοινής αγροτικής πολιτικής έχουμε τα ζητήματα του περιβάλλοντος και έχουμε βέβαια και τον πόλεμο με την Ουκρανία. Ναι. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να είναι η πρώτη προτεραιότητα της Ευρώπης να εξοπλιστεί. Δηλαδή όταν δισεκατομμύρια πηγαίνουν σε οπλικά συστήματα και όταν λένε όλοι, το είπε και ο Στόλτεμπεργκ προημερών, ότι θα ξανανοίξουμε πάλι ή να αναθεωρήσουμε και να ανανεώσουμε το οπλικό μας, τα πυρηνικά μας όπλα, ναι, και να πάρουν και άλλες χώρες, προσέξτε, να αποκτήσουν και άλλες χώρες. Έχουμε ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Κατά την άποψή μου λοιπόν, γι' αυτό και επιμένω ότι θα έπρεπε να υπάρχει στιβαρός λόγος στην πολιτική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αυτή τη στιγμή κυριαρχούν είτε οι σκυροπυρηνικοί είτε αυτοί που μπορούν και τον εκφράζουν. Και εμφανίζονται αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ πραγματικά και καπελώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οθεί σε μια λάθος κατεύθυνση, ενώ τα προβλήματα του κόσμου στην οικονομία, στην κοινωνία, στο περιβάλλον κλπ. Είναι εκρηκτικά. Αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει για ενιαία αμυντική πολιτική και για έναν ενιαίο αμυντικό θόλο είναι στη σωστή κατεύθυνση, θεωρείτε, και εμάς θα μας συμφέρει να γίνει κάτι τέτοιο, την Ελλάδα εννοώ, γιατί έχουμε και τους συγκεκριμένους γείτονες. Κοίταξε, έχουμε αναγορεύσει σε πρώτη απειλή για την Ευρώπη τη Ρωσία. Ναι. Παρά το γεγονός ότι διαφωνώ κάθετα με τη Ρωσία και την εισβολή και την κατακρίνω και όντως ο Πούτιν κινείται με πολύ αυταρχισκό και εγκληματικό τρόπο, θα λέγαμε κάποιες στιγμές, εν τούτης η απειλή της Ευρώπης δεν είναι η Ρωσία. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει εσωτερικά προβλήματα. Το ζήτημα της μετανάστευσης είναι κορυφαίο. Mm. Το ζήτημα της τρομοκρατικής απειλής είναι κορυφαίο. Στη Γερμανία ήδη, αν δείτε, το αναδεικνύουν σε αναγκαστικά, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα λόγω των επιθέσεων από τρομοκράτες, από τον ISIS, από ακραίους δεξιούς, αναδεικνύεται σε κορυφαίο ζήτημα η ασφάλεια των πολιτών. Και βέβαια, αν σε αυτό βάλουμε και τις κυρώσεις έτσι όπως επευλήθηκαν στην Ρωσία και σε όλο τον κόσμο και τις επιπτώσεις που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε φοβάμαι ότι η συζήτηση έχει οδηγηθεί σε λάθος πλευρά και κυριαρχούν οι πολεμοκάπηλοι. Πρέπει να ακουστούν οι πιο συντηρητικές φωνές, πιστεύω. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν σήμερα και αύριο συναντάται με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Πάει Βόρειο Κορέα. Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε τώρα, βλέπετε, ναι, παράδειγμα, μαζεύτηκαν προημερών 100 περίπου χώρες και οντότητες στην Ελβετία για να ξεκινήσει μια ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία. Για την Ουκρανία, ναι. Το οποίο είναι θετικό μεν, διότι επιτέλους αρχίζει και μιλάει η διεθνής κοινότητα για ειρήνευση. Απ' την άλλη πλευρά, οι όροι που θέτουν είναι μη υλοποιήσιμοι. Δηλαδή, πώς μπορεί να υπάρξει ειρήνευση αν δεν υπάρξει συμμετοχή και της Ρωσίας και της Κίνας ενδεχομένως στις συζητήσεις. Και σε κάθε περίπτωση, ναι, συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει η ακεραιότητα, η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας να είναι το βασικό ζήτημα στο τραπέζι. Όμως βλέπουμε ότι ακόμα και σε αυτό το σημείο ο κόσμος διασπάστηκε. 78 μόνο το υπέγραψαν. Και αν το συγκρίνουμε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕΤΟ πριν από 2 χρόνια, από 1,5 χρόνο περίπου, 141 χώρες μετήχαν τότε και το είχαν υπογράψει. Συνεπώς, βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει διασπαστεί αυτό σίγουρα δεν είναι ιδανικό. Βλέπουμε την Τουρκία να βάζει υποψηφιότητα και για τη συνθήκη της Σανγκάης και για τον BRICS. Το BRICS θα διευρύνεται, οι χώρες του Νότου να αφίστανται και όλα αυτά οφείλονται σε κακές επιλογές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν ενταχθεί η Τουρκία στους BRICS, αυτό συνεπάγεται κάποιους περιορισμούς ως προς παραδείγματος χάρη την τελωνιακή ένωση που έχει με την Ευρώπη ή όχι? Η Τουρκία αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύεται το περιβάλλον και την ανάγκη που την έχουν, ναι, και πατάει σε πολλές βάρκες. Δεν θα τις επιβάλλουν τίποτα καμία κύρωση, όπως τις επέβαλαν και καμία κύρωση που δεν τήρησε τις κυρώσεις και παραβίασε κάθε είδους κύρωση με το λαθρεμπόριο που έκανε με τα καύσιμα. Και το διοχέτευε στην Ευρώπη. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι τα 3 δηληστήρια που είχε στο νότιο τμήμα της έπαιρναν το ρωσικό πετρέλαιο, το βάφτιζαν μετά από διάφορες διαδικασίες με άλλο τρόπο και μετά το έφερναν στην Ευρώπη και το δεχόταν η Ευρώπη. Η Τουρκία λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ο επιτίδιος ουδέτερος, ναι, και εάν πάει στους BRICS, ποιο είναι το πρόβλημα με τους BRICS? Ότι οι BRICS διευρύνονται αυτή τη στιγμή, έχουν το ΑΕΠ τους όλων μαζί, είναι γύρω στα 35-3, που είναι μεγαλύτερο από των ΗΠΑ, ναι,
Και όχι μόνο αυτό, ο πληθυσμός τους πλησιάζει περίπου τον μισό πληθυσμό του πλανήτη. Συνεπώς ενισχύεται ένα όργανο που δημιουργεί νέες ισορροπίες, νέες οικονομικές διευθετήσεις, νέους δρόμους εμπορίου, το οποίο κατά την άποψή μου αποσταθεροποιεί το διεθνές σύστημα παρά το σταθεροποιεί. Μένουμε λίγο στην Τουρκία. Έχει έρθει στα αυτιά μας ένα νέο, κύριε Φενέκη, ότι εν τέλει η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία θα κατεβούν με κοινό ψηφοδέλτιο, που λέμε. Και προτείνουμε εμείς στον ΟΑΣΕ ο πρώτος γόλος, γιατί θα είναι ο Γενικός Γραμματέας, να είναι ο κύριος Σινιρλίογλου. Θα μετέχουμε και εμείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη προτείνουμε ως Γενικό Γραμματέα τον κύριο Σινιρλίογλου. Επενθυμίζουμε ότι από τις 3 επιστολές που έχει στείλει στον ΟΗΕ, τις 2 κιόλας έχει απαντήσει η χώρα μας, όπως τις έχει απαντήσει. Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε, όπως και με τον IMO που αποδείχθηκε ήταν λάθος η ενέργειά μας τότε, αλλά μας προφύλαξε το διεθνές περιβάλλον που δεν την ψήφισαν την Τουρκία. Και εδώ, κατά την άποψή μου, είναι εσφαλμένη αυτή η λογική. Και θα σας και εξηγώ, γιατί δεν είναι μόνο η προσωπικότητα του Σινιρλίογλου, ο οποίος πραγματικά είναι σκληρό πυρηνικός. Είναι ότι η Τουρκία στον ΟΑΣΕ έχει καταδικαστεί πολλές φορές για πολλά πράγματα, αυταρχισμού, εσωτερικών, δικαιωμάτων κλπ. Και το καθεστώ της μέσα στον ΟΑΣΕ δεν είναι τόσο ισχυρό όπως είναι σε άλλα όργανα ή λόγω της οικονομικής ισχύως. Συνεπώς, εμείς τι λέμε αυτή τη στιγμή? Επιτρέπουμε να μπει στον ΟΑΣΕ, που είναι ένα όργανο για την ασφάλεια και την αυτή στην Ευρώπη, έναν ηγέτη όπως είναι ο Ερντογάν, που προσομοιάζει με τον Πούτιν και με όλους τους αυταρχικούς ηγέτες, να κατεβάζουμε μαζί ψηφοδέλτιο ενιαίο? Γιατί, ποιο είναι το όφελός μας? Δηλαδή, ποια είναι η υποστήριξη που περιμένουμε από την Τουρκία σε αυτό το τομέα? Κατά την άποψή μου, το θεωρώ τεράστιο λάθος και δεν θα έπρεπε να γίνεται και για ηθικούς και για ουσιαστικούς λόγους. Τότε θυμόμαστε για τον IMO που είχαμε προτείνει την Τουρκία. Είχαμε πει για να πάρουμε για αντάλλαγμα την υποστήριξη της Τουρκίας, που εν τέλει πόσες 182 χώρες μας ψήφισαν για μη μόνιμο. Θέλω να πω, δεν πεζότανε στον πόντο, στη μία ψήφο, για να μπούμε μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εν τέλει μπαίνουμε για το 25-26. Και όταν ερωτήθηκε, κύριε Φενέκη, ο Πρωθυπουργός, αν θα τεθεί το Κυπριακό, είπε ενδεχομένως. Έχουμε ξεχάσει την Κύπρο. Συμπληρώνονται 50 χρόνια και βλέπουμε, γιατί και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βλέπουμε, αλλά κάποιος θα πει, άμα δεν φωνάξει πρώτα η Ελλάδα, θα φωνάξουν και οι υπόλοιποι εταίροι. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Συμπληρώνονται 50 χρόνια και καλώς να μιλάμε και για την Ουκρανία. Φυσικά και να μιλάμε για την Ουκρανία. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα μέλος του σπιτιού μας. 50 χρόνια είναι υποεισβολή και κατοχή. Ποια είναι η κατάσταση, πού οδηγείται η Κύπρος? Μα νομίζω ότι ακούστηκαν και φωνές πολιτικών και διεθνολόγων κύρους που μετήχαν σε διαπραγματεύσεις στο παρελθόν ότι πρέπει να την αφήσουμε την Κύπρο, το οποίο είναι έγκλημα κατά την άποψή μου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ερχόμαστε και έχουμε ανοιχτό το Κυπριακό. Η Τουρκία κάνει τέτοιες δηλώσεις, συνεχίζει τις επεκτάσεις της και τις παραβιάσεις της και στην πράσινη ζώνη και τη ρητορική της για την Κύπρο, και εμείς κατεβαίνουμε στον ΟΑΣΕ που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια στην Ευρώπη μαζί με κοινό ψηφοδέλτιο. Έχει μια αντίφαση αυτό το πράγμα, ουσιαστικό. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει αυτή τη στιγμή η κοινή αμυντική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε με την Κύπρο, στη λογική του PESCO και του CARD, να αναπτύξουμε κοινές αμυντικές δυνατότητες με συμμετοχή σε προγράμματα. Και δεν έχουμε κάνει ούτε ένα. Και η απορία μου είναι, δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με την Κύπρο μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικογένειας και προτιμάμε να συνεργαζόμαστε με την Τουρκία σε άλλα πεδία που δεν έχουν κανένα ουσιαστικό συμφέρον για μας? Το τελευταίο είναι με την Τουρκία, που λένε ότι είπανε στο τέλος ότι στα δικά της τα ύδατα, δηλαδή μέχρι τα 3 μίλια, θα ξεκινήσει στο Αιγαίο όμως κάποιες έρευνες για πετρέλαιο. Εδώ δεν υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Θέλω να πω ότι από το 1976, από τη Βέρνη και μετά, και με την επανάληψη με τον Παπανδρέου, με τον Οζάλ, στο Νταβός, υποτίθεται, αυτό βέβαια δεν συμφέρει την Ελλάδα, γιατί κανονικά έχουμε τη μεγαλύτερη έκταση του Αιγαίου, η Τουρκία δεν έχει σχεδόν τίποτα, αλλά είχαμε πει ότι στο Αιγαίο δεν κάνουμε και δεν περνάμε, ας πούμε, σε έρευνες και δεν ενδιαφέρουν για πετρέλαιο. Η Τουρκία λοιπόν πώς το κάνει αυτό?
Κοίταξε, είδαμε ότι δήλωσε ναι, ότι θα το κάνει στο Βόρειο Αιγαίο, στα εντός λέει των χωρικών υδάτων, αλλά έτσι όπως θα αντιλαμβάνεται αυτή. Διότι υπάρχει η αμφισβήτηση της ζουράφας, που αμφισβητεί τη δυνατότητα της ζουράφας για μας. Και το κυριότερο, αν εμείς πάμε να κάνουμε στην ίδια περιοχή γεωτρήσεις και στη ζουράφα και στην περιοχή έξω από το, κοντά στα σύνορα, όπως οριοθετούνται έξω από τον Εύρο, η Τουρκία το αμφισβητεί, θεωρεί ότι εκεί υπάρχει ζήτημα, δεν είναι σωστή η οριοθέτηση. Συνεπώς, αφήνουμε λοιπόν, ναι, διαμαρτύρεται να κάνει κάποιες έρευνες, αλλά δεν βλέπω από την πλευρά μας κάποια αντίστοιχη κινητικότητα. Και σε κάθε περίπτωση έχουμε σταματήσει με τα θαλάσσια πάρκα που ορίσαμε στο Ιόνιο την κινητικότητα στο Ιόνιο και οι έρευνες νότια από την Κρήτη καθυστερούν. Υποτίθεται ότι καθυστερούν λόγω της ExxonMobil, αλλά δεν βλέπω και καμία κινητικότητα πολιτική στο ζήτημα. Κατά την άποψή μου είναι μια ανισοβαρής εξωτερική πολιτική και με τα θαλάσσια πάρκα πολύ φοβάμαι ότι η Τουρκία θα εμφανιστεί με κάποιο πολύ επιθετικό πλάνο που θα μας πονέσει και δεν θα μπορούμε να το διαχειριστούμε. Το τελευταίο πάλι που έγινε, γιατί ερωτήθηκε μέλος της κυβέρνησης και από μένα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στην κυρία Βούλτεψη, και ρώτησα. Γιατί εκτός από το μεταναστευτικό πάμε και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και την ερώτησε για ποιο λόγο ο Δήμαρχος Αστυπάλες, που απάντησε βέβαια, αλλά από κάπου του εδόθη εντολή, είπε πλέον να μην βοσκάν τα πρόβατά τους, τις κατσίκες τους, στις νησίδες της Αστυπάλειας πλέον οι βοσκοί. Γιατί λέει δεν υπάρχει λέει θέμα, λέει είναι για θέμα περιβάλλοντος. Αλλά εδώ πάλι δεν είναι κάτι το προβληματικό. Θέλω να πω ότι πάνω στις νησίδες ασκείται και εξωτερική πολιτική, γιατί υπάρχει οικονομική δραστηριότητα και πάνω σε αυτό μπορείς να πατήσεις αύριο και να πεις ΑΟΣ υφαλοκρηπίδα. Αυτό επίσης σας προβληματίζει. Βλέπετε να φιλανδοποιούμαστε με τον Α ή τον Β τρόπο ή να ομοσπονδοποιούμαστε με την Τουρκία όσον αφορά την εκμετάλλευση τη δικιά μας, στο δικό μας το χώρο? Κοίταξε, είναι και ζήτημα προτεραιότητας. Ναι. Μιλάμε, ας πούμε, ναι, συμφωνούμε, όλοι συμφωνούμε για το Αιγαίο να είναι μια θάλασσα που να ενισχύει μεν τον τουρισμό και να προστατεύουμε και τα θαλάσσια είδη και το περιβάλλον κλπ. Ναι. Αλλά αν δεν έβλεπα ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινούμεθα με άλλα ζητήματα μεγαλύτερης προτεραιότητας από το να διώξουμε τα πρόβατα από τα νησιά, θα το δεχόμουν. Αλλά δεν κινούμεθα προς αυτή τη δραστηριότητα. Δηλαδή, παράδειγμα, ναι, το θέμα της υποχρέωσης των πλοίων που διαπλέουν το Αιγαίο να έχουμε χαμηλά καύσιμα, εννοώ εκπομπές καυσίμων. Ναι. Δεν το κάνουμε. Τα ζητήματα των λιμανιών, τα ζητήματα των αποχετεύσεων και στα νησιά, που όλα τα νησιά δεν έχουν καν βιολογικούς καθαρισμούς. Ναι. Δεν το κάνουμε. Και ερχόμαστε τώρα αποσπασματικά στο ίσονο σημασία ζήτημα της πανίδας και της χλωρίδας στα νησιά, να αρχίσουμε να κάνουμε μεταβολές και να διώχνουμε τα πρόβατα για να σώσουμε τη χλωρίδα. Ενώ η πολιτική μας όλα τα χρόνια ήταν ότι διατηρούμε την οικονομική ζωή στα νησιά με οποιοδήποτε τρόπο. Έχει μια αντίφαση αυτό και οι δικαιολογίες αυτής της μορφής ότι ναι, το κάνουμε για το περιβάλλον ή για τη χλωρίδα ή για τα είδη, για τα τέτοια, δεν πείθουν, καταλάβατε. Θα έπειθαν αν υπήρχε μια γενικότερη πολιτική και αυτό ήταν ένα κομματάκι του. Δεν είναι έτσι όμως. Κύριε Φενέκε, εσείς είστε ο πρόεδρος της Κοινωνίας των Αξιών. Επειδή παρακολουθώ πάντα και αυτά που αναρτάτε και τις δραστηριότητές σας και την πολιτική σας δράση και τον πολιτικό σας λόγο, είδα μετά τις ευρωεκλογές ότι απευθύνεται ένα ευρύτατο κάλεσμα σε όλους τους πολίτες που βλέπουν ότι κάπου δεν είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Τι ζητάτε, ποιος είναι ο στόχος σας και ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας? Κοίταξε, η Κοινωνία Αξιών που έχει μια ζωή 10-12 χρόνων τώρα είναι ένα κόμμα του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Και μάλιστα επειδή αντιλαμβανόμεθα το ρόλο μας όχι μόνο εντός του κοινοβουλίου αλλά και με τις πολιτικές παρεμβάσεις τις οποίες τις κάνουμε με δημόσιο λόγο, με εκδηλώσεις, με παραστάσεις στις πολιτικές ηγεσίες σε όλες τις κυβερνήσεις. Τι διαπιστώνουμε λοιπόν? Ότι αυτό ακριβώς που εκπροσωπούμε, ο κεντρός ψηφοφόρος, είναι ένας απαιτητικός ψηφοφόρος που θέλει ολοκληρωμένες θέσεις. Δεν μπορεί να προσεγγίσεις τον κεντρό ψηφοφόρο με συνθήματα. Πρέπει να τον προσεγγίσεις με ολοκληρωμένες θέσεις που να είναι από το πρόβλημα, την ομολογία, την αιτιολογική έκθεση και τις προτάσεις για νομοθεσία. Αυτό το πράγμα λοιπόν, το οποίο είναι εξαιρετικά απαιτητικό και απευθύνεται στους κεντρώους ψηφοφόρους,
έχει ένα μειονέκτημα, ότι δεν μπορεί να τραβήξει την ψήφο αντίδρασης ή την ψήφο διαμαρτυρίας. Και δυστυχώς τα κόμματα που βλέπουμε να παίρνουν ψήφο είναι τα κόμματα που έχουν στοιχεία λαϊκισμού και συνθηματολογίας. Και αν τους ρωτήσεις, ξύσεις λίγο την επιφάνεια, τι θα κάνεις για να λύσεις τα προβλήματα, δεν έχουν να σου πούν. Η κοινωνία έξω έχει να πει. Αλλά δυστυχώς, και το λέω επειδή απευθυνόμεθα σε ψηφοφόρους οι οποίοι ανήκουν είτε στη μια πλευρά της Νέας Δημοκρατίας είτε στη μια πλευρά του ΠΑΣΟΚ, προτιμούν αυτοί να ψηφίσουν τα μεγάλα κόμματα, γιατί είναι το ζήτημα της πόλωσης που υπάρχει αφενός. Και αφετέρου, το μηντιακό σύστημα δεν μας δίνει το λόγο που θα θέλαμε, με δεδομένο ότι δεν έχουμε και από πουθενά χρηματοδότηση. Έτσι. Μόνοι μας χρηματοδοτούμε τις δραστηριότητές μας και είμαστε το μόνο κόμμα στην Ελλάδα που έχει διώξει τα γραφεία λόγω ακριβώς οικονομικής διαχείρισης καλής. Τώρα, επειδή αναφέρατε ότι απευθύνεστε, είστε κοινωνικά φιλελεύθερος. Αυτή είναι η κοινωνία των αξιών. Είτε, ας πούμε, οπότε οι φιλελεύθεροι, κοινωνικά φιλελεύθεροι και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Έχω ένα σχόλιο τώρα για αυτό που είπαμε νωρίτερα για τον Νίκο Παπανδρέου και μου σημειώνουν από το ΠΑΣΟΚ τώρα ότι ο Νίκος Παπανδρέου ήταν μόνο ένα χρόνο ευρωβουλευτής στη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη. Οπότε δεν πρόλαβε, δεν πρόκαμε να δώσει κάτι περισσότερο σε σχέση με τους υπολείπους που είχαν ολοκληρώσει τη θητεία τους. Οπότε το σημειώνω να το πω αυτό για τον φίλο από το ΠΑΣΟΚ που άκουγε, το φίλο Γιάννη. Εντάξει, ίσως έχει δίκιο σε αυτό. Ναι. Θα πρέπει να είμαστε λιγότερο αυστηροί. Αλλά πάλι σε κάθε περίπτωση, ας αφήσουμε το όνομα να πάμε στις πρακτικές που χρειαζόμαστε μεγαλύτερη κινητικότητα. Ναύαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας. Πάντα σας ευχαριστώ γιατί μας βοηθάτε και μας ξεκλειδώνετε το μυαλό. Θέλω να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλό απόγευμα και μέσα στο καλοκαίρι θέλω να πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.